Δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι το μοναδικό γεγονός που δεν υπάρχει πρόνοια. Με έξωση απειλήθηκαν οι αποσπασμένοι σε νησιά για το προσφυγικό, αστυνομικοί και από την Αχαΐα. Γιατί το κράτος δεν φρόντισε έγκαιρα για να δοθεί το κονδύλι που αφορά την διαμονή τους. Για το κομμάτι αυτό απαιτείται ένα κονδύλι της τάξης των 17.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί αυτή η δαπάνη. Γιατί όπως πληροφορηθήκαμε και εμείς από τους συναδέλφους μας που βρίσκονται στα νησιά, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από τους ξενοδόχους οι οποίοι απειλούν και με έξωση τους συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν εκεί ως αποσπασμένοι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που έχουμε στην νησιωτική Ελλάδα. Αμέσως ήταν η αντίδραση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με τον πρόεδρο να χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε τέτοιο θέμα, τονίζοντας πως οι αρμόδιοι θα έπρεπε να είχαν προνοήσει. Ξέρουν ότι παραπάνω από 2-3 μήνες τις περισσότερες φορές βρίσκονται αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα. Θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να καλύπτονται άμεσα ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες λειτουργίες. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Εκείνο που πληροφορήθηκα εγώ από ανώτατη πηγή είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κονδύλια τα οποία βρίσκονται στο αντίστοιχο ΚΑΕ, τον κωδικό του αρχηγείου, είναι πολύ περιορισμένα, είναι το τέλος του χρόνου και είναι πολύ περιορισμένα και αποτέλεσμα είναι να υπάρχει αυτή τη λειτουργία. Κάτι όμως το οποίο θα λυθεί σε αυτή την περίπτωση, θεωρώντας ότι αυτό είναι ήδη λυμένο, γιατί πρόκειται για χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ταμείο που αφορά το κομμάτι αυτό της διαχείρισης των προσφύγων, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει ήδη λυθεί και να μην υπάρχει καν συζήτηση. Τελικά βρέθηκε το κονδύλι των 17.000 ευρώ που αφορά την Αχαΐα. Οι συνδικαλιστές τονίζουν πως η συγκεκριμένη κατάσταση δεν πρέπει να επαναληφθεί.